Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, Δημοκρασία69 εδώ πέρα και συνεχίζουμε την περιπέτειά μας στον κόσμο των Pokémon. Ποιος με καλεί το Pokénav μου μέσα, ποιος με καλεί, τι μας θέλουνε, τι τους προσθέτουμε στο Pokénav. Τέλος πάντων, οπ, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Όπα, μια μεγάλη σειρά από μέλη της Team Aqua. Τι θέλουν εδώ πέρα, δεν ξέρω. Τι έχουνε να πούνε. Κάτσε να πω κι εγώ στη σειρά. Παιδιά, τι γίνεται, τι περιμένουμε. Θέλουμε να βγούμε μέσα, τι γίνεται. Κάτσε. Αυτός υπέθεσε ότι θέλουμε να διαβάσουμε την πινακίδα. Ακόμη δεν έχω καταλάβει τι θέλουν εδώ πέρα. Γιατί κάτω και μπλοκάρουν την είσοδο και δεν μπορούμε να μπούμε. Καλά να περάσουμε, να φύγουμε, εφόσον δεν είναι και πολύ ομιλητική. Και εδώ πέρα ας εξερευνήσουμε λίγο την πόλη Slateport. Εδώ πέρα είναι η αγορά της πόλης, όπου μπορείτε να αγοράσετε πολλά αντικείμενα. Αν μας αφήσει και αυτή η κυρία να περάσουμε. Έλα, έτσι μπράβο. Μπορείτε να αγοράσετε πολλά αντικείμενα, αν μιλήσετε στον κάθε πολιτή ξεχωριστά. Αλλά, εμάς το μόνο που μας νοιάζει είναι ότι αν μιλήσουμε σε αυτήν την κυρία, θα μας πει κάτι βλακίες για τα berries και ideas. Και μας έδωσε το Power Jar. Οπότε, μας έδωσε και το αντικείμενο, συνεχίζει να μας λέει βλακίες που δεν μας νοιάζουνε και δεν τις διαβάζουμε καν. Εντάξει, μας άφησε. Επίσης, σε αυτή την πόλη υπάρχει και ο Name Raider, ο οποίος βρίσκεται σε αυτό το σπίτι. Και εδώ, αν δεν ξέρετε, μπορείτε να αλλάξετε το Pokémon, το όνομα κάποιου Pokémon σας, αν το επιθυμείτε. Και εδώ πέρα, αν πάμε και μιλήσουμε στον καπετάνιο, τον ναύτη, θα μας πει και αυτός όπως πάντα βλακίες και θα μας δώσει το TM41, το οποίο περιέχει το Torment. Το Torment βασικά είναι μια επίθεση που εμποδίζει το τύπο Pokémon να χρησιμοποιήσει μία επίθεση δύο φορές συνεχόμενες. Εγώ δεν είμαι και πολύ fan αυτής της επίθεσης, για να πω την αλήθεια, αλλά μπορεί να φανεί χρήσιμη. Και εδώ πέρα τέλος, αν πάμε και μιλήσουμε σε αυτόν τον καραφλό κύριο, σε αυτό το ξύλινο κτίριο, το μεγάλο, θα μας πει κάποια πράγματα για τον Captain Stern, ο οποίος χρειάζεται τα Devon Goods και ο οποίος βρίσκεται στο μουσείο. Και τώρα βλέπουμε ότι οι οπαδοί της Team Aqua έχουν εξαφανιστεί και μπορούμε να μπούμε ενόχλητοι. Όπα, εδώ πέρα μας ζητάνε να πληρώσουμε εισιτήριο. Σώζουμε τον κόσμο, αλλά πληρώνουμε και το εισιτήριο. Πάντα. Επειδή έπρεπε να το πληρώσουμε. Εδώ πέρα αυτός ο οπαδός τρομάζει που μας βλέπει. Επειδή είναι ο οπαδός που πολεμήσαμε στο Raster of Tunnel μερικά part πριν. Και μας έδωσε ένα TM και φεύγει τρέχοντας. Ακόμη μπορούμε να μιλήσουμε σε διάφορα μέρη της Team Aqua. Όπως και να θαυμάσουμε τα εκθέματα του μουσείου. Και άλλα δεν θα κάτσουμε να τα θαυμάσουμε όλα. Επειδή στον πάνω όροφο ποιος βρίσκεται. Είναι ο Captain Stern, ο οποίος χρειάζεται τα Devon Goods. Αλλά ποιοι μπαίνουνε? Δύο μέλη της Team Aqua, οι οποίοι απειλούν να πάρουν τα Devon Goods και τα parts που θέλει ο Captain Stern. Εδώ πέρα μας πολεμάμε τον πρώτο, ο οποίος έχει ένα καρβάνχα level 15. Εμείς βάζουμε τον Chuck Norris, που ο level 10 είναι ακόμα. Δεν το αντέχω. Έλα. Βάζουμε τον Mr. Sad, ο οποίος είναι ένα grass Pokémon, ενώ το καρβάνχα είναι ένα water type Pokémon και θα το νικήσουμε εύκολα, ας ελπίσουμε. Όχι, μας έκανε και critical. Πω και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και επίθεση. Είναι επιθετικό το καρβάνχα. Όπα! Καλά, έτσι και χάσουμε. Έτσι και χάσουμε, θα κάνω release το Shroomies, δεν γίνεται. Σκότωσέ το! Έτσι, μπράβο, έκανε και critical. Άντε, μαθαίνεις. Λιποθύμησε το καρβάνχα και πήραμε και αρκετή ζωή, γεμίσαμε. Μας έδωσε 141 XP. Α, πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Κάτι καλύτερο δεν έχεις.
έρχεται ο άλλος που πιστεύει ότι θα μας νικήσει. Για πάμε να δούμε τι Pokémon έχει αυτός και πόσο δυνατός είναι. Wow, Zubat! Τι τρομερό και φοβερό Pokémon που μας τρομάζει. Αλλά εμείς, επειδή έχουμε Psychic Type Pokémon στην ομάδα, θα το νικήσουμε. Να δούμε τι επίθεση θα μας κάνει. Leech Life. Μια επίθεση που κανονικά είναι super effective, αλλά λόγω της διαφοράς του level, το νικήσαμε. Και το νικήσαμε λέω. Δεν μας έχασε πολλά. Κάνουμε Confusion. Και τώρα το νικήσαμε. Μου έχει κολλήσει. 81 XP το κάθε Pokémon. Όπα, ένα άλλο καρβάνχα. Γιατί τώρα να χρησιμοποιούν και οι δύο ένα καρβάνχα, αφού νικήσαμε το ένα, θα νικήσουμε και το δεύτερο. Δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να έχουν το ίδιο Pokémon. Αφήστε και το άλλο. Πώς γίνεται το καρβάνχα, ένα ψάρι, να κάθεται και να πολεμάει μέσα σε ένα κτίριο? Δεν χρειάζεται νερό? Δεν μπορεί να κάνει και ισορροπία καταρχάς? Πώς ισορροπεί? Έλα Χριστέ και Παναγιά. Θα τον νικήσουμε όπως και να έχει. Με το Absorb. Πέθανε? Δεν πέθανε. Έμεινε με ένα μόνο χτύπημα. Μας κάνει bite. Και εμείς θα το εξοντώσουμε με ένα tackle. Λιποθύμησε. Αλλά χάσαμε και λίγη ζωή από το Rough Skin. Και ο Chuck Norris πήγε level 11. Και ο Mr. Sandy σχεδόν level 18. Τρομαγμένος κάνει πίσω και ο δεύτερος οπαδός της Team Aqua. Και ποιος μπαίνει μέσα? Ποιος είναι αυτός? I came to see what was taking so long to snatch some parts. And you seems are held by a mere child. We are Team Aqua and we love the sea. And I am Team Aqua's leader, Archie. Εδώ πέρα βλέπουμε τον αρχηγό της ομάδας Aqua, τον Archie, ο οποίος εκπλήσεται που δεν είμαστε ένα μέρος της Team Magma. Η αντίπαλη ομάδα της Team Aqua θα την πολεμήσουμε στην πορεία. Δεν την έχουμε δει ακόμα στο story mode. Και συνεχίζει να μας λέει. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο κακούς της υπόθεσης. Και εξαφανίστηκαν. Φύγανε. Έκλεισαν τα φώτα, έριξαν μπάλα καπνού και εξαφανίστηκαν. Παραδώσαμε τα Devon Goods. Τα είχαμε τόσες μέρες. Επιτέλους τα δώσαμε. Έφυγε αυτός ο βραχνάς. Ουφ. Μας εράπευσε και τα Pokémon. Και έφυγε. Όπα, δεν μας εράπευσε τα Pokémon, έφυγε απλώς. Επειδή έζυψε η οθόνη. Α, νομίζω και μας τα θεράπευσε, δεν ξέρω. Όπα, ποιος είναι εδώ? Ο Σκοτ. Ο James Bond. Τον οποίο το συναντάμε σε κάθε πόλη. Κάθεται, κόβει βόλτες. Και εκπλήσεται που νικήσαμε τα μέλη της Team Aqua τόσο απλά, τόσο εύκολα. Και νομίζω ότι θα γίνουμε καλοί φίλοι. Και προστίθεται στο Pokénav. Αυτός, όπως καταλάβατε, δεν το έχει δώσει ακόμα επίσημα, αλλά είναι ατζέντης καλών εκπαιδευτών, οι οποίοι μπορεί να πάνε στο πρωτάθλημα. Και μας λέει ότι πάει σε άλλες πόλεις για να βρει και άλλους ταλαντούχους εκπαιδευτές, σαν και εμάς φυσικά. Εδώ πιστεύω θα τελειώσει και αυτό το part. Ελπίζω να σας άρεσε και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!